πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε πολύ κόσμο σε αίθουσες γεμάτες από κινηματογραφιστές αλλά και από τον κόσμο του δράμας. Θα θέλαμε πάρα πολύ να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που μας δίνουν τέτοια χαρά. Μην τους απαριθμίσουμε έναν έναν και τους δημιουργούς και τους συνδεδεστές και τους αγωνιστές. Θα θέλαμε επίσης, επειδή οι Έλληνες θέλουν πάντα να κερδίζουμε, να ξέρουμε ότι όσοι βραβεύονται είναι νικητές και όσοι δεν βραβεύονται είναι επίσης νικητές. Βραβείο είναι η συμμετοχή ήδη. Οπότε αυτό τη χαρά να την κρατήσουμε για τη μετέχει πάλι. Ξεκινάμε λοιπόν. Βραβείο το Τιμαντέρ, το οποίο θα ανακοινώσει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Το βραβείο συνοδεύεται από παραθέσεις εξοπλισμού και τεχνικών εργασιών αξίας 5.000 ευρώ για την παραγωγή της επόμενης ταινίας του Γραμμοφέντα προσφορά της ΝΕΕ. Για την απονομή να παρακαλέσουμε να έρθει κοντά μας και ο κ. Δημήτρης Σοφιανόπουλος, εκπρόσωπος της ΝΕΕ. Λοιπόν, η Επιτροπή θέλει να σημειώσει ότι σε 38 ταινίες υπήρχαν μόνο δύο ντοκιμαντέρ. Και αυτός ο αριθμός δεν μπορεί να πούμε ότι αποτελεί μια σοβαρή κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, διαλέγουμε μία από τις δύο ταινίες και ανάμεσα στην έντονη συγκίνηση της ταινίας Λαβύρινθος και στην κινηματογραφική αρτιότητα της ταινίας Όταν αρχίζει το τραγούδι, η Επιτροπή του... Μην τα πω όλα αυτά. Η Επιτροπή απονέμει με ψήφους 3-1 το βραβείο στον Γιάννη Πόθο για το ντοκιμαντέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή, τον κόσμο που ήρθε και είδε την ταινία και το φεστιβάλ που μας φιλοξένησε και είμαι ευγνώμων πραγματικά. Ευχαριστώ. Το βραβείο Animation θα απονείμει ο κύριος Ακαρίδης. Συγγνώμη, κύριος Βενόπουλο, θέλετε να πείτε κάτι τώρα ή αργότερα. Θα σας τραβούμε σε λίγο. Ωραία. Ο κύριος Ακαρίδης. Η Επιτροπή διαπίστωσε την παρουσία πολλών και καλών ταινιών animation στο φεστιβάλ. Ομόφωνα συμφώνησε να βραβεύσει μια ταινία που με αφορμή τη μουσική της μας μετέφερε σε ένα δικό της σκοτεινό σύμπαν. Απονέμει λοιπόν το βραβείο Animation στον Νίκο Κέλλη για την ταινία Drag Me an Urban Music Tale. Είναι μαζί μας στην σκηνοθέτηση κάποιος από τους συντελεστές της ταινίας να παραλάβει το βραβείο. Όχι, θα το στείλουμε εμείς. Βίντεο δεν μας έστειλε, όχι. Νομίζω ότι θα είναι εδώ για να σας το πρώτη έθιμος μία. Ο κύριος Ακαρίδης και πάλι. Η Κριτική Επιτροπή του 37ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Κρίτικους με ψήφους 3-1 δίνει την ευθυμονία σε μια ταινία που σε μια δύσκολη κινηματογραφική σύλληψη με πρωτοτυπία και τόλμη στην Μαρία Λάφη για την ταινία For Eternity. Σίγουρα ότι σας ευχαριστώ και αυτό. Οι φίλοι μου όλοι βοηθήσαν να κάνουμε αυτήν την ταινία.
Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρατζηδάκη θα προτείνει τη δεύτερη ευχομονία. Καλώς σας, κυρίες και κύριοι. Η δεύτερη μνήμα πηγαίνει στην ταινία, η οποία για μια ολοκληρωμένη αισθητικά και τεχνικά πρόταση από μια ανεξάρτητη παραγωγή και από ένα σκηνοθέτη με πολύ ειδικοφόρα ματιά, στον κύριο Λάμπρο Γεωργόπουλο για την ταινία Πέρασμα. Στον ευθύνη κόσμου Σανίδη για την ταινία 2.
αρχή. Μάλλον όχι. Θα το στείλουμε εμείς. Ευχαριστούμε. Περνάμε στις ειδικές κατηγορίες, στις ειδικές διακρίσεις και πρώτη είναι αυτή για τα κοστούμια. Θα την απονείμει ο κ. Τσεβερόφιλος. Μπράβο.
Την τιμητική διάκριση για το μοντάζ θα προνέμει ο κ. Ζακαρίδης. Ως μοντέρ, επίσης, δεν θα αρχίσουμε να λέω πόσο σημαντικό είναι το μοντάζ. Η Επιτροπή, λοιπόν, απονέμει ομόφωνα στον Άγγελο Αγγελίδη για το μοντάζ της ταινίας «A Single Body», του Σωτήρη Δημοκρατή. Κάποιος από τους τελεστές της ταινίας, όχι, έτσι δεν είναι. Θα το σκεφτούμε στο βραβείο. Συνεχίζουμε με την τιμητική διάκριση και φεύγετε. Θα απονείμετε με την τιμητική διάκριση για την μουσική. Επίσης, μέρος της διαδικασίας μέσα στο προσπετάξιο, φυσικά και την μουσική, η Επιτροπή, λοιπόν, απονέμει ομόφωνα στον Κώστα Χριστίδη, για την μουσική της ταινίας του Δήμου Μεταλλούργη, πίσω από μια μηχανή λήψεως, θα είμαι ενεργός και θα τους βοηθάω. Ευχαριστώ πολύ.